Σε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη προχώρησε η Wall Street Journal που καταδεικνύει γιατί πλέον στη ΣΥΠΑ υπάρχει κορεσμό ω προ τη συνέχιση τη υποστήριξη τη Ουκρανία με βάση την οποία οι Ηνωμένε Πολιτείε εξαντλούνται σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό στον τομέα των συστημάτων αεράμινα. Μάλιστα, ο πόλεμο στη Μέση Ανατολή δημιούργησε νέε απαιτήσει για τη ΣΥΠΑ που δυσκολεύεται να τι καλύψει. Η ανάγκη για συστοιχίε από το πυραυλικό σύστημα MIM 104 Patriot στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει τι προμήθειε όπλων στην Ουκρανία Ανέφερε η εφημερίδα. Η Ουκρανία εδώ και αρκετού μήνε είναι σαφέ ότι αντιμετωπίζει αντιαεροπορικό πρόβλημα καθώ οι Ρώσοι βομβαρδίζουν είτε με μαχητικά είτε με ντρόουνς είτε με πυράβλους, χωρί να παρενοχλούνται ουσιαστικά. Συγκεκριμένα η αυξανόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή όθησε τι ΗΠΑ να αναπτύξουν έξι επιπλέον συστοιχίε του πυραυλικού συστήματο MIM 104 Patriot, διπλασιάζοντα τον συνολικό αριθμό στην περιοχή, ανέφερε την Κυριακή 12 Νοεμβρίου η Wall Street Journal. Το Πεντάγωνο τώρα εξαντλείται από αντιαεροπορικό εξοπλισμό, τόνισε η εφημερίδα. Η εν λόγω κίνηση ήρθε εν μέσω μια σειρά επιθέσεων με πυράβλου και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικέ στρατιωτικέ βάσεις στο Ιράκ και την Συρία, τι οποίε η Ουάσιγκτον έχει αποδώσει σε ιρανικά στρατεύματα υποστήριξης. Οι πρόσθετες συστοιχίες στάλθηκαν στον Παχρέιν, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία, χώρε οι οποίε φιλοξενούν δεκάδε στρατιωτικέ εγκαταστάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με την Wall Street Journal. Μία από τις πιο ορατές συνέπειες της αυξημένης ζήτησης για τα συστήματα εράμινας μεγάλης εμβέλειας είναι η απόφαση της Ουάσιγκτον να μην στείλει συστοιχεία Patriot στο Dubai Air Show, σύμφωνα πάντα με την Wall Street Journal. Το Πεντάγωνο είχε σχεδιάσει να εμφανίσει και τα τρία κύρια στοιχεία του συστήματο συμπεριλαμβανομένου του οχήματο εκτόξευση, του ραντάρ και του σταθμού διοίκηση, αλλά ανακοίνωσε την ανακατεύθυνση των συστημάτων στα τέλη Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Πεντάγωνο διαθέτει συνολικά 60 συστοιχίε, μερικέ από τι οποίε βρίσκονται σε όλο τον κόσμο από τη Γερμανία μέχρι τον Γκουάμ και την Νότια Κορέα. Η Ουάσιγκτον επέστρεψε σε ορισμένου από του συμμάχου τη να αγοράσουν το σύστημα. Δύο συστοιχίε Patriot, μία από τι Είπα και μία από τη Γερμανία και την Ολλανδία. Χρησιμοποιήθηκαν στην Ουκρανία νωρίτερα αυτό το έτο και το Βερολίνο έχει υποσχεθεί περαιτέρω παραδόσει.